Σήμερα συζητάμε ένα θέμα που ταλανίζει την πατρίδα μας για πάρα πολλά χρόνια. Οι λαοί της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή. Η στιγμή του πεπρωμένου, που δεν είναι άλλο παρά η ειρηνική συνύπαρξη και η συνεργασία. Οι λαοί ορίζουν τις μοίρες τους, όχι η μοίρα τους λαούς. Η άρση επί δεκαετίες ενός αδιεξόδου, εντός εισαγωγικών ή εκτός, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή προς όφελος των δύο λαών, και όχι μόνο. Τα Δυτικά Βαλκάνια κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς τη σταθερότητα και τη συνεργασία. Οι κοινωνίες είναι έτοιμες να δώσουν τα χέρια και να άρουν κάθε εμπόδιο που τις διχάζει, που τις εχμαλωτίζει σε αδιέξοδες πολιτικές. Οι πολιτικοί οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δύο λαών. Η κατάληξη της μακροχρόνιας προσπάθειας για λύση του ζητήματος πρέπει να είναι δίκαιη και κοινά αποδεκτή. Δεν πρέπει να υπάρξουν ούτε νικητές ούτε ιτημένοι. Το δίκαιο της πυγμής, ο πιθαναγκασμός, δεν αντέχει στον χρόνο. Πρέπει να ζήσουμε με τους γείτονές μας ειρηνικά και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο κατανόησης και συνεργασίας που να αντέξει τον χρόνο. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Η μακραίων ιστορία μας που έρχεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από τον ελληνικό κόσμο, δεν κινδυνεύει από κανέναν. Ούτε μπορεί να αφισβητηθεί από τον πολιτισμένο κόσμο. Και αυτός ενυπάρχει σε όλα τα δέχτη. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο μεγάλος αθώος άνδρας της Μακεδονίας, γεννήθηκε το 382 πριν τον Χριστό και πέθανε το 336 επίσης πριν τον Χριστό. Τον διαδέχθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, που σε όλα τα μήκη και πλάτη του αρχαίου κόσμου μετέφερε ό,τι πιο ελληνικό υπήρξε, ό,τι πιο πολύτιμο είχαμε, τον πολιτισμό μας. Και είναι ευγνώμενες οι λαοί και όταν αναφέρονται στον Ισκαντέρ τον κάνουν με μεγάλο σεβασμό. Η ιστορία πάλι των γειτόνων μας έχει επίσης καταγραφεί από τους ιστορικούς και είναι σεβαστή. Χρονολογείται στην περιοχή μας από τον 7ο μετά Χριστό αιώνα, δηλαδή περίπου 1100 χρόνια μετέπειτα. Επιδιώκουμε μια σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων και η οποία θα αποτυπωθεί στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας, έρωντας κάθε αφιβολία περί αλυτρωτισμού. Αυτό γίνεται πράξη με τη συμφωνία. Μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό όπως προέκυψε, η οποία θα βάλει τα πράγματα στην ορθή, στην πραγματική τους διάσταση. Αυτό αποτυπώνεται στη συμφωνία που είναι προϊόν ευσυνείδητων επιστημόνων που αφοσιώθηκαν και δούλεψαν σκληρά για να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω γι' αυτό και για τα δύο μέρη, γιατί δούλεψαν προφανώς και οι γείτονες. Πιστεύουμε επιτέλους ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και κοντά στη συνεννόηση και την αμοιβαία κατανόηση που αποτελεί την επιτομή της ευημερίας μεταξύ των δύο λαών. Αναφερόμενος στους Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν, θέλω να πω ότι από αυτό το βήμα πέρασαν πάρα πολύ έντιμοι ευπατρίδες πολιτικοί. Προσέρχομαι λοιπόν με μεγάλη προσοχή σε αυτά που λέω σε αυτό το βήμα, με πλήρη συνέστηση και πεποίθηση ότι ήρθε επιτέλους η ευλογημένη ώρα να άρουμε ό,τι μας χωρίζει και να αναδείξουμε ό,τι μας ενώνει με τους βόρειους γειτονές μας, στη βάση μιας ορθής και δίκαιης συμφωνίας. Αυτό βεβαίως έπρεπε να γίνει σε μια πανηγυρική διαδικασία και όχι με αφορμή μια πρόταση δυσπιστίας. Δεν πειράζει. Η ιστορία καταγράφει με τρόπο αμήλικτο και τους λαϊκιστές, σαν αυτόν που διαδέχθηκε στο βήμα, και τους υπεύθυνους εκπροσώπους του ελληνικού λαού και των δύο χωρών. Απευθυνόμενος στους βόρειους γειτονές, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα στη δική τους γλώσσα, στη νότιο σλαβική, όπως ορίζεται σαβέστατα στη συμφωνία. Σκύπισα σέντνη, πριάτελη, ότ Ρεπούμπλικα Σέβερα Μακεδόνια κάκτο σερασβράχμε, βρέμε τα οστάβιμ ναζάτ ψίσκο κοήτο νίρας τέλεια, η Νταβίντιμ να πρέτ, το βα κοήτο ζαΐμνο του ραμπιράδερθου
Ακούστε, η Σαντρούντιτσα Φώτο Ηλιοποφτά, που θα πει στα ελληνικά, στην αρχαία ελληνική μακεδονική γλώσσα, αγαπητοί γείτονες, όπως συμφωνήσαμε της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, είναι καιρός να αφήσουμε πίσω όλα εκείνα τα οποία μας χώριζαν.